Τροπολογία βόμβα πέρασε από την Ελληνική Βουλή ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μάκης Βορύδης. Σύμφωνα με την τροπολογία αυτή, η οποία ανατρέπει εν μία νυχτή τα πάντα γύρω από τους κανόνες της αγοράς των πολυκαταστημάτων και πρατηρίων καυσίμων, με θύματα τους πρατηριούχους που πλέον είναι θέμα χρόνου να εξαφανιστούν ως επαγγελματική κατηγορία. Πρώτον, μειώνονται οι ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας με τα πολυκαταστήματα στα 30 από τα 80 μέτρα. Δεύτερον, καταργείται η ανεξάρτητη κυκλοφοριακή σύνδεση για τα πρατήρια που θα ιδρυθούν εντός πολυκαταστημάτων, ενώ απαιτείται σύμφωνα με τον νόμο να κλείνουν τα πρατήρια όταν εφοδιάζονται με καύσιμα. Και τρίτον, καταργείται και η αμφίδρομη σχέση τήρησης των ελαχίστων αποστάσεων ανάμεσα στα πολυκαταστήματα και υφιστάμενα πρατήρια καυσίμων. Η δικαιολογία που προβάλλεται ότι η συγκεκριμένη τροπολογία είναι κατ' επιταγή του μνημονίου που υπέγραψε η χώρα μας στις 12 Δευτέρου του 2012 είναι απόλυτη εξαπάτηση. Αυτή την τροπολογία που έγινε μειώθηκε πάρα πολύ η απόσταση ασφαλείας όσον αφορά μεταξύ πρατηρίων και χώρων συνάθρησης ατόμων. Από τα 80 μέτρα και από τα 120 μέτρα τα οποία είχε προτείνει το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, μειώθηκε η απόσταση στα 30 μέτρα. Είναι μια απόφαση η οποία δεν στηρίζεται πουθενά. Και αυτό θα φέρει μεγάλο πλήγμα όσον αφορά στους βενζινοπόλες. Θα δούμε δυστυχώς πάρα πολλά σούπερ μάρκετ που αυτός ήταν ο κίνδυνος, μάλλον ο κίνδυνος για τα βενζινάδικα, να ανοίγουν πρατήρια και ούτως ώστε να δημιουργηθεί ένα μεγάλο πλήγμα στα πρατήρια καυσίμων. Δεν έχω μελετήσει να σας πω ακριβώς τι άλλο έχει περάσει χθες το βράδυ, γιατί είναι πάρα πολύ φρέσκο. Σαφώς θα υπάρχουν αντιδράσεις πανελλαδικά από την Ομοσπονδία, τις οποίες θα δούμε πώς θα αντιδράσουν τις επόμενες ημέρες. Τι επιπτώσεις θα μπορούσε να έχει στον χώρο των βενζινοπολών, αλλά και στον καταναλωτή, το ενδεχόμενο μαζικό κλείσιμο βενζινάδικων και του να περάσει όλο αυτό το κομμάτι της αγοράς στα χέρια 2-3-4 πολυεθνικών, οι οποίες πλέον μαζί με τα πολυκαταστήματα πλέον και με τον νόμο θα μπορούν να εμπορεύονται και τη βενζίνη. Κάτι παρόμοιο έγινε με τραγικές συνέπειες στη Γαλλία και σε 2-3 ακόμα ευρωπαϊκές χώρες. Ήταν ότι κλείσανε πάρα πολλά πρατήρια και αυτό είχε σαν συνέπεια να υπάρχουν σε πολύ λίγα ολιγοπόλια η διάθεση βενζίνης και από εκεί πέρα είχε σαν συνέπεια να ανεβούν πάρα πολύ οι τιμές. Χάνεται ο ανταγωνισμός, χάνεται η δυνατότητα να υπάρχουν διαφορετικές τιμές και όταν υπάρχει ολιγοπόλιο και δεν υπάρχει αυτή η ελεύθερη αγορά. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχουν 22 εταιρείες εμπορίας πετρελαίου. Αν γίνουν δύο, φανταστείτε ότι όπως υπάρχουν τα δηληστήρια, τα συμφέροντα είναι κοινά, μπορούν να τα συζητήσουν και να αυξήσουν πάρα πολύ τις τιμές. Είναι πράγματα όπως περάσανε και η δυνατότητα να υπάρξει πώληση κάτω της τιμής, κάτω από την τιμή του κόστους. Είναι πράγματα τα οποία οδηγούν σε αφανισμό τα πρατήρια και σαφώς θα υπάρχουν αντιδράσεις στους επόμενες μέρες και εβδομάδες.